Η φίλη μου η Κατερίνα Τσεμπερλίδου είναι κοντά μας. Θα μας πει tips ευτυχία. Καλησπέρα, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή γιατί σε θέλουμε να σε αγαπάμε. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ στην ωραία παρέα μαζί σου και με την ομάδα εδώ. Έτσι, εδώ έχουμε ομάδα σούπερ. Σούπερ ομάδα. Η ομάδα είναι επαγγελματίες και με χιούμορ. Σούπερ. Αυτό είναι το πιο ωραίο τελικά. Ναι, είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Ξεχνάς, έτσι, δεν μπαίνεις μέσα στη μιζέρια και πω, δεν τα θέλω αυτό καθόλου και πω, μακριά μας. Αλλά εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε τώρα έχουμε για δύο σεξ. Θέματα. Θα μιλήσουμε για σεξ και θα μιλήσουμε λοιπόν για δύο θέματα. Το ένα είναι μια έρευνα που έγινε στην Αγγλία με θέμα τι ας πούμε ξεσηκώνει τη λίμπιντό μας, που είναι το ένα θέμα, που είναι το σεξ λοιπόν. Και θα πούμε και ένα δεύτερο θέμα, 41 πράγματα που δεν αγοράζονται με το χρήμα. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν να μάθουμε τι είναι αυτό που μας εξητάρει. Μας εξητάρει λοιπόν, έγινε μια έρευνα. Τώρα θα μου πεις στην Αγγλία έγινε, γιατί εδώ στην Ελλάδα τέλος πάντων δεν ξέρουμε, μας εξητάρουν και άλλα πράγματα. Αλλά, ναι, αλλά έχω την υποψία ότι πολλά από αυτά μπορεί να ισχύουν και για μας. Ωραία. Λοιπόν, έγινε μια έρευνα από μια εταιρεία που λέγεται ΜΕΚΑ, η οποία ασχολείται με τυχερά παιχνίδια κλπ. Και ρώτησε 2.000 Βρετανούς και Βρετανίδες. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται, οι γυναίκες με τους άντρες είναι λίγο διαφορετικοί στο τι τους εξητάρει. Ναι, πάντα. Ναι. Και θέλω να πω ότι κατά την άποψή μου, με βάση αυτά που είδα, ότι προφανώς τους έδειξαν κάποιες κάρτες, δεν τους είπαν απλά να σκεφτούν και να θυμηθούν. Αχα. Τους έδειξαν μάλλον κάποιες κάρτες, οι οποίες μάλλον εκπροσωπούν πολλές στιγμές της ζωής. Ναι. Βγήκε λοιπόν ότι... Αρχίζω. Στις γυναίκες, το νούμερο ένα που σε εξητάρει είναι το να χάσεις κιλά. Και βρίσκεις τον εαυτό σου πιο σεξι. Βρίσκεις τον εαυτό σου πιο σεξι, αντιλαμβάνεσαι ότι σε φλερτάρουν οι άλλοι, ότι όταν περνάς η παρουσία σου δεν μένει απαρατήρητη και επομένως το να χάσεις κιλά είναι το πρώτο που σε κάνει να νιώσεις έτσι. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα, έτσι δεν είναι. Αυτό ισχύει νομίζω για όλους. Το δεύτερο που εμένα μου άφησε, με εντυπωσίασε, είναι τα φρέσκο σιδερωμένα και φρεσκοπλημένα σεντόνια. Τα μυρωδάτα, φουρφουρωτά σεντόνια, σε κάνουν φαίνεται να νιώσεις αισθησιακά, οπότε αυτό σου δίνει. Παραμπέμπει στο να κάνεις αγκαλίτσες, να έχεις τον σύντροφό σου και να, έτσι, να νιώσεις αυτή την ευεξία και... είναι μια αίσθηση έτσι, είναι περιποίησης ας πούμε, οπότε είναι, ευεξία, σε κάνει ευεξία. Το τρίτο είναι να κερδίσεις ένα μικρό ποσό από χρήματα. Φαίνεται ότι το να κερδίσεις, γιατί θα το δούμε και μετά το να κερδίσεις και η νίκη και το κέρδος και τα λοιπά, είναι ένα αφροδισιακό που κάνει τους ανθρώπους, ρίχνει λίγο αδρεναλίνη στο αίμα, οπότε αυτό βοηθάει στο να εξετάρεσαι, να είσαι ενθουσιασμένος. Άρα λοιπόν, αν κερδίσεις το 60% των γυναικών, λίγα χρηματάκια να κερδίσουν, νιώθουν ότι εξητάρονται και ότι νιώθουν ερωτικά. Το τέταρτο στοιχείο που τους εξητάρει είναι το να βγεις έξω νύχτα με τις φίλες σου. Α, ναι, να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις συνήθως. Ναι, δηλαδή το να βγεις με φιλενάδες, να γελάσεις, να χαχανίσεις, να φλερτάρεις. Να πούμε τα δικά μας. Αυτό κάνει τις γυναίκες να νιώθουν προφανώς πιο απελευθερωμένες, οπότε νιώθουν και ότι... Ναι, ότι δεν, ας πούμε, δεν... Δεν κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Και αυτό, αλλά δεν... πώς να σου το πω, δεν μπαίνουν σε ένα κουτί και είναι μέσα, ας πούμε, έτσι, πατημένες. Πατημένες στο κουτί. Ναι. Γιατί και εγώ πολλές φορές όταν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνω συνέχεια, που λέμε δουλειά, εκείνο, το άλλο... Εντάξει, βρισκόμαστε με κόσμο, αλλά όταν κάνεις συνέχεια τα ίδια και όταν βγεις και με τις... Συνήθως οι γυναικοπαρίες έχουμε είναι πολλά πιο απελευθερωτικές. Πολλά νιώθεις, τα λες όλα, δεν τρέπεσαι, λες και φίλοι μου. Παίρνεις συμβουλές και ειδικά βέβαια όταν ταιριάζεις και με τα άτομα. Γιατί με πολλές φορές δεν ταιριάζεις, αλλά εκεί δεν τις κάνεις και παρέα νομίζω. Ναι. Σε τέτοιο στυλ. Το επόμενο. Παρεστή, εκπέμπεις ερωτισμό. Ακριβώς. Και είσαι πιο ας πούμε available, πιο έτσι. Ναι. Θαυμάστε με και. Ναι. Όλο αυτό σε ξεσηκώνει. Σε ξεσηκώνει. Έτσι. Μέχρι εδώ τα πάμε μια χαρά. Μια χαρά. Το να κάνεις γυμναστική στο γυμναστήριο, γιατί νιώθεις νομίζω καλύτερα το σώμα σου. Έτσι πιστεύω εγώ. Εγώ κάνω γυμναστική γιατί καλά είναι στάση, τρόπος ζωής πλέον πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι το ότι κάνω κάτι καλό και ωφέλιμο, αλλά είμαι εγώ έτσι για τον εαυτό μου,
Ναι, στάνταρ το βάζεις στην πρώτη φάση. Ότι είναι και αυτό ίσως μαζί με τα άλλα που λέγαμε, το μακιγιάζ, τα μαλλιά, το σώμα. Ναι, το σώμα. Έχω αίσθηση στο σώμα. Όταν νομίζω το βάζεις τον εαυτό σου έτσι πρώτα-πρώτα στο πώς τα δείχνεις, αλλά άρα αυτό φροντίζεις να είσαι ερωτικός, να αρέσεις. Οπότε και εκεί πέρα βέβαια ναι. Και έχεις εκείνη στο γυμναστήριο το μόνο που σκέφτεσαι είναι το σώμα σου. Έτσι, άρα συγκεντρώνεσαι στο σώμα σου, άρα το σώμα σου απελευθερώνεται. Και επίσης, δέκατο και ολοκληρώνουμε για τις γυναίκες, είναι το να κλείσεις μια συμφωνία επαγγελματική, πολύ αφροδισιακό. Power. Power, δύναμη, ισχύς, ναι, ισχύς, ναι, ναι, ναι. Νίκη. Και ποιος δεν θέλει, ναι. Και ποιος δεν θέλει και να έχει... και να έχει να στέκεται στα πόδια του, γιατί και αυτό είναι αυτό. Σημαντικό, να στέκεται και μια γυναίκα στα πόδια της, και τα οικονομικά είναι σημαντικό και αφροδισιακό, κάνω ό,τι θέλω, πολύ. Είμαι ωραία, είμαι απελευθερωμένη, έχω το δικό μου... Και το, τα κατάφερα, τα ότι κατάφερα, έκανα μια συμφωνία, βρήκα έναν πελάτη, έγινα, ναι. Ξέρω εγώ, ή βρήκα μια δουλειά, ή βρήκα μια δεύτερη δουλειά, ή βρήκα μια part-time δουλειά, ή ξέρω εγώ, έκανα δύο τηλεφωνήματα και κάτι... Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλό αφροδισιακό. Το αξίζω είναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Το λέμε και αξίζω, σαν αξίζω, μάντρα. Ναι. Αξίζω, σαν μάντρα. Ναι. Και ανεβαίνεις. Τώρα, οι άντρες είναι λίγο διαφορετική η σειρά. Δεν θα ήταν διαφορετική. Δεν θα ήταν. Λοιπόν, το πρώτο που τους εξητάρει είναι μια βραδιά έξω με τα αγόρια. Όταν βγουν με αντροπαρέα, γύρευε τι λένε. Οπότε όταν γυρίζουν σπίτι... Το τύπο τσομπόλιδες είναι πάντως. Είναι. Καλά. Είναι πάρα πολύ, ναι, ναι, ναι. Και για άλλα θέματα από ό,τι ναι. Γυναίκες. Ναι, ναι. Ναι. Και συνήθως βέβαια μιλάνε για γυναίκες. Φυσικά. το δεύτερο που τους αρέσει επίσης είναι επίσης τα φρέσκο σιδερωμένα σεντόνια. Σεντόνια, ναι, παίζει ρόλο. Η μυρωδιά, λέει... μυρωδιά. Ναι, είναι αισθησιακό, βρε παιδί μου, στο δέρμα το νιώθεις. Απαλό. Το τρίτο είναι να κάνουν ένα ζεστό μπάνιο. Το τέταρτο είναι να κερδίσουν ένα ποσό χρημάτων, έτσι. Το πέμπτο είναι όταν κερδίσει η ομάδα τους. Και η εγώ νίκη νόμιζα, δηλαδή. Κοίταξε να δεις που εγώ ας πούμε αυτά τα νόμιζα πιο πάνω. Όχι, όχι. Ας πούμε, γιατί είναι πιο προσωπικά. Εντύπωση. Είναι πιο προσωπικό να κάνω ντους, ενώ η ομάδα μου μπορεί να μην κερδίζει και κάθε μέρα. Όχι, αλλά επειδή ας πούμε τα φρέσκα σεντόνια και αυτά και δηλαδή, συνήθως οι εργένιδες δεν το έχουν και πολύ αυτό. Δηλαδή μπορεί και να μην στρώνουν και το κρεβάτι τους ποτέ, αλλά θα μου πεις τώρα άμα πάνε και με γυναίκα σπίτι πρέπει λίγο να τα ταυτοποιήσουν. Δεν είναι μόνο για εργένιδες εδώ. Είναι και γενικά θα μου πεις. Είναι 2.000 άτομα άντρες και γυναίκες στη Βρετανία. Ναι, ναι. Το να κερδίζει η ομάδα σου, όποτε κερδίζει, έτσι, ναι. Δεν κερδίζει και κάθε μέρα. Το να κερδίζει η ομάδα σου είναι αφροδισιακό γιατί νιώθεις την αδρεναλίνη στο αίμα. Ότι αν νικήσαμε, ποιοι είμαστε, ταυτίζεσαι με την ναι, ομάδα ναι, ναι, και είναι σαν να νίκησες εσύ. Το έχουνε, ναι, ναι. Το έκτο είναι το να χάσουν κιλά, γιατί δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Όχι. Δηλαδή σου λέει τι έχω την κυλίτσα μου, τι δεν την έχω, τι έχω τα παχάκια μου, δεν μας πειράζει. Αρέσουμε. Εντάξει, οι άντρες, έχω την εντύπωση, να κάνω και το σχολείο μου εδώ. Ειδικά μετά από κάποια ηλικία που θα βρουν και ένα σύντροφο, είναι πιο χαλαρή. Ναι, πιο χαλαρή. Είναι πιο χαλαρή. Δηλαδή, εντάξει, δεν τους ενδιαφέρουν οι ρητίδες, εμάς μας ενδιαφέρουν. Δεν τους ενδιαφέρουν τα κιλάκια. Δεν κάνουν ψωμάκια. Κοιτάμε καμιά κυλίτσα, λέει, είναι λέει καλοπέραση. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Η συνέχεια λοιπόν είναι το να δουλεύουν με το σώμα τους στο γυμναστήριο. Ναι. Άρα είναι το επόμενο στη σειρά, το να γυμνάζονται. Τους... Γι' αυτό και λιγότεροι άντρες, ας πούμε, έχουν πιο γραμμωμένο σώμα και αυτά. Ναι. Και ζώδιο το κάνουν και για λόγους υγείας. Ακριβώς. Πάντως κάτι αφροδισιακό τους κάνει και στους άντρες. Ναι. Στη σειρά. Τώρα το είδα. Το είδες. Το να οδηγούν ένα σπόρο αυτοκίνητο. Εάν δεν και αυτό γρήγορα. Δεν είναι σεξι, και τι είναι. Ναι. Και να φωτογραφίζονται, θα έλεγα, δίπλα στο σπόρο αυτοκίνητο και να το ανεβάζουν και στο Facebook αν είναι δυνατόν. Διότι αυτό είναι, η ταχύτητα είναι πολύ αφροδισιακό. Τελικά ναι. Λοιπόν, επίσης, τους κατακτάει. Είναι σαν μια ερωτική σύντροφος είναι το αυτοκίνητο, το σπόρο αυτοκίνητο για τους άντρες. Έχουν ερωτική σχέση με το αυτοκίνητο, όντως όλοι. Το επόμενο είναι το να κλείνεις μια συμφωνία επαγγελματική, που τους άντρες επίσης τους εξητάρει. Επιθυμένο. Μην ξεχνάς ότι τουλάχιστον έτσι έχουν μεγαλώσει κιόλας. Ακριβώς. Έχουν μάθει. Παρ' όλα αυτά δεν τους επηρεάζει και τόσο στη από σειρά. Είναι κάτω-κάτω. Ναι. Ναι.
Και φυσικά το τελικό, το περίεργο είναι ότι το, να, το, καθαρίσ, το καθάρισμα στο σπίτι, το να καθαρίζει προφανώς η γυναίκα το σπίτι και να τη δουν σε στάσεις λίγο περίεργες, μπορεί να. Άμα σκύβει δηλαδή κάνει. Ναι, ναι, ξέρεις αυτό. Ή άμα είσαι... πλένεις, εκεί που με κρεμίζουν είναι όταν με πλένεις τα πιάτα. Ναι. Έλα, δώσε ένα φυλάκι. Ναι. Τώρα που πλένω τα πιάτα. Ναι, έλα, ναι. Είμαι σ' άλλο μου, ότι ξέρεις, πλένω τα πιάτα. Ακριβώς, λοιπόν. Είναι φαντασιώσεις από εκεί και πέρα. Μπορεί. Που έχουν σχέση με το καθάρισμα. Ναι, γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει δηλαδή. Το βλέπουμε ναι. σε ταινίες, ναι. ξέρεις και αυτά. Είναι οι φαντασιώσεις. Πάει να πει ότι το έχουν πολλοί, δεν είναι μόνο ένα. Δηλαδή. Όχι, είναι πολλοί. Οπότε αυτά ήταν τα θέματα τα οποία εξητάρουν τους Βρετανούς και φαντάζομαι ότι πολλά από αυτά ισχύουν και για όλους τους άντρες. Ένα καλό γεύμα που λένε ότι πάντα προηγείται έτσι για να φτάσεις σε... Νομίζω το λένε για να χαλαρώσουν όλοι, να πέσουν οι αντιστάσεις, να πιεις λίγο κρασάκι, ναι, να νιώσεις ευχάριστα. Αυτό που είπες, το αλκοόλ, το λίγο αλκοόλ, έτσι, ναι. το κρασάκι, μια χαλαρή κουβεντούλα ναι. και αυτά είναι δεν που... είναι που έτσι σε φτιάχνει λίγο περισσότερο και φεύγεις και από τις νόρμες, έτσι, αφήνεις τον εαυτό σου λίγο πιο ελεύθερο. Ειδικά ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό και θα υπάρχουν και μερικά άλλα που τουλάχιστον δεν έχουν αναφερθεί. Ίσως γιατί αυτό η κατάσταση είναι τόσο απλή και τόσο σχεδόν καθημερινή, οπότε δεν επηρεάζει έτσι κι αλλιώς, επειδή ο κόσμος μπορεί να βγαίνει πιο συχνά να πιει μια μπύρα ή να πιει... Καλά, εκεί πέρα πίνουν καλά. Και μπύρες, καλά που εκεί πίνουν ναι. συνεχώς μπύρες, οπότε εκεί δεν επηρεάζει. Αντιθέτως, τους βάζουν σε ρίχνη σε λίθαργο. Έτσι, έτσι. Μπορούσα έχουν να πω. Πρόβλημα, μπορώ να πω, γιατί πάνε και πίνουν πάρα πολύ και μετά ναι. είναι... Οπότε... Κατευθείαν για νάνη. Έτσι νομίζω κι εγώ. Γι' αυτό προτιμούν και τους Έλληνες εδώ, οι ξένες. Και οι Αγγλίδες και οι Σκανδιναβές και τουλάχιστον έτσι έχει... Ναι, γιατί είναι λιγότερο... Είναι πιο ζεστή, δεν είναι κρύη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Έτσι λοιπόν, λίγουμε με το θέμα το ερωτικό και τη λίμπιντο και το πώς... Τι μας ενθουσιάζει. Και βάση της έρευνας της Μέκκας εδώ. Ναι. Και να περάσουμε σε 41 πράγματα που δεν αγοράζονται με χρήματα. Mm-hmm. Επειδή πάντα λέγαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ότι αχ, αγοράζονται. Όχι ότι δεν αγοράζονται πράγματα με χρήματα, αγοράζονται. Μα είναι ένα αλλά μέσο... και όμως θα δει κανείς, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, αρχίζεις να αναγνωρίζεις ότι μερικά πράγματα και να έχεις χρήματα δεν αγοράζονται. Έτσι. Μια φίλη μου στείλε ένα mail, ας πούμε, που μέσα σε αυτά είχε και κάποια τα οποία εγώ δεν τα θεωρώ, δεν τα παρουσιάζω σήμερα, γιατί. Μερικά στην Ελλάδα έχουν αγοραστεί με χρήμα. Οπότε αυτά δεν τα αναφέρω. Και συνειδήσεις. Ναι. Έτσι. Ναι. Την έχω την καθαρή συνείδηση και πολύ ωραία που το έθεσες, γιατί μια καθαρή συνείδηση δεν μπορεί να εξαγοραστεί. Όχι, αλλά αγοράζονται, λένε. Οι συνειδήσεις, όχι οι καθαρές. Άμα το να έχεις καθαρή συνείδηση όταν πας να κοιμηθείς... Επειδή είναι ένα θέμα που πλέον στην Ελλάδα το χρήμα είναι και λίγο δυσέβρετο αυτή την εποχή. Νομίζεις ότι κάποια πράγματα από αυτά δεν τα έχω δει βέβαια, δεν ξέρω. Τώρα θα τα πούμε. Ναι. Νομίζεις ότι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, επειδή στην Ελλάδα τώρα πια είναι... Έχουμε ανάγκη το χρήμα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τόσα χρόνια αγοράζαμε με το χρήμα πράγματα τα οποία... Όχι τα καταναλωτικά μόνο. Όχι, όχι, όχι. Δεν εννοώ αυτά. Εννοώ από αξίες. Αξίες... Αγοραστήκανε. Ναι, αλλά τελικά δεν ήταν τα αυθεντικά. Δηλαδή δεν μπορεί να αγοράσει την αγάπη. Η αγάπη δεν αγοράζεται, η αληθινή. Όχι. Δηλαδή είτε νιώθεις είτε δεν νιώθεις. Αλλά σωστά. Αλλά τώρα κάτσε να δεις. Εάν θέλει ένας άντρας να σε προσεγγίσει. Ναι. Και... Εντάξει, είναι ένα συνηθισμένο. Ναι. Σου κάνει ένα δώρο, σου κάνει αυτό. Δηλαδή, σου δείχνει ότι όχι μόνο με τα λόγια θα σε κάνω Βασίλισσα. Ναι. Σου δείχνει και πράκτος ότι θέλει να περνάς καλά, ναι. να σε πάει σε ένα ωραίο εστιατόριο. Αν δεν σ' αρέσει όμως αυτός. Αν δεν σ' αρέσει, τότε την έχει. Εντάξει, εντάξει. Δεν έχει χάσει το παιχνίδι. Αλλά θέλω λέω. Να πω ότι πρέπει να έχει και λίγα χρήματα ή τουλάχιστον να έχει μια δουλειά για ένα μέλλον για να τον δεις εσύ ότι. Ναι, θέλω να είμαι μαζί του και να προχωρήσω ή να κάνω οικογένεια, να το παντρευτώ ή να κάνω μια σχέση. Ναι, ναι. Τώρα πια, και επειδή είχα και μια συζήτηση με μια κοπέλα πιο μικρή από μένα, λέει τι δυνατότητες. Έχει τι δυνατότητες, ο άλλος. Ναι, και το έλεγε και το ξανάλεγε. Δεν έλεγε, ας πούμε, ότι α, τον θέλω. Παλιότερα λέγαμε να είναι ψηλό, να είναι ξανθό, ναι, να είναι ελαφρινό. Ναι. Να έχει ωραία πόδια, να έχει χιούμορ, ναι, να περνάω καλά μαζί τέτοια. Του. Τώρα, κοριτσάκια που είναι και 26 χρονών και 27, λέει. Οι δυνατότητες, ναι, δηλαδή ψάχνουν αυτό το πράγμα που τελικά λείπει. Τι οικονομικές δυνατότητες, λέει, έχεις ναι. δουλειά τώρα, ναι. Ναι. Ωραία. Για να δω, μπορώ εγώ να... Ναι, εγώ απλά το καταλαβαίνω ότι είναι μια προϋπόθεση, προϋπόθεση. Αλλά την ώρα τραμή, που γερή. Βρεις αυτή την προϋπόθεση σε κάποιον άνθρωπο και δεν σου αρέσει,
ή δεν τον αγαπάς στην πραγματικότητα, δεν αγοράζεται με χρήμα αυτό. Όχι, η πραγματική αγάπη, το να αγαπάς, ας πούμε. Και το η έλξη. Ας την αγάπη. Μια και το έθεσες έτσι. Η έλξη όμως νομίζω ότι αν δεν σου αρέσει, το έχεις κόψει. Αυτό λέω. Αλλά νομίζω ότι φτιάχνεται και μια έλξη που στην αρχή, ας πούμε, μπορεί να μην πες ξερός κάτω. Ναι. Και σιγά σιγά να σου αρέσει. Εκείνο το είναι σε εντυπωσιασμός. Ναι. Και... Αλλά σιγά σιγά μπορεί να τον αγαπάς γιατί, ή να την αγαπάς γιατί κάνει πράγματα για σένα. Σύμφωνη. Αλλά, θα ξαναπώ ένα αλλά, ότι η έλξη βασίζεται σε χημικά πράγματα, στη χημεία μας. Μπορεί μέσα στο πακέτο να είναι και αυτό που ανάφερες, το ότι κάποιος προσφέρει, ιδίως ένας άντρας σε μια γυναίκα, όπως και στις άντρες, το πακέτο είναι να έχει πολύ καλή εμφάνιση. Ναι, ναι, πάντα. Γιατί οι άντρες είναι... λειτουργούν με την πολύ. Όραση, ενώ οι γυναίκες λειτουργούν και με τα αυτιά. Τι γλυκόλογα μου είπες, τι μου λέει, τι μου τάζεις κτλ. Ναι, και πώς μιλάς και πώς συμπεριφέρεσαι κτλ. Γενικά, ναι. Σύμφωνη. Αλλά αν δεν σ' αρέσει κάποιος, τον κάνεις στην άκρη και επίσης, αν σ' αρέσει κάποιος γιατί σου προσφέρει όλα αυτά, στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη συνάντηση, αν μιλάει και δεν έχει τρόπους. Έχω κι άλλα να πω. Αν μιλάει και δεν έχει τρόπους. Εάν, ας πούμε, σου παρακολουθεί, λέω, το κινητό, εξαρτάται κάθε μία δεν αντέχει. Εάν, ας πούμε, δεν σηκώνει ούτε αυτό να το πάει εκεί γιατί σου προσέφερε πέντε και τα λοιπά, ή είναι κατάστατος και δεν σ' αρέσει και σου τη δίνει, αυτό δεν αγοράζεται με χρήμα. Όχι. Εκεί ζυγίζεις. Δηλαδή, μερικά πράγματα, όσα και να σου προσφέρει ο άλλος, ή θα πεις κλείνω τα μάτια, κλείνω τα αυτιά, τα κλείνω όλα και. Δεν είναι κλείσε. Πόσα θα κλείσεις και τα μάτια και τα αυτιά και τη μύτη και το. Πάμε το μυαλό σου. Πολλά. Πάμε να πούμε στα παρακάτω. Λοιπόν, εδώ, δεν πειράζει, για να συνεννοηθούμε λίγο τι εννοούμε. Αγοράζεται. Ο σεβασμός είναι το πρώτο που δεν αγοράζεται με χρήμα. Συμφωνούμε. Δηλαδή, όσο και να είσαι πετυχημένος και να έχεις ένα κύρος και τα λοιπά, αν δεν μιλάς ωραία και αν είσαι υποτιμάς τους δίπλα σου και τους απέναντί σου, ο άλλος δεν θα σε σεβαστεί. Μπορεί να παραδεχτεί ότι ναι, είσαι πλούσιος ή έχεις θέση εξουσία, αλλά για να σε σεβαστεί πρέπει εσύ να το κατακτήσεις να από αυτόν. Ναι, και... Okay, μόνο για σεβασμό. Η φυσική ομορφιά. Η φυσική ομορφιά δεν αγοράζεται με το χρήμα. Ή την έχεις ή δεν την έχεις. Θα μπορεί να πληρώσεις για να διορθώσεις μύτη, ζυγωματικά, σαγόνι, δεν ξέρω τι, να σηκώσεις να κατεβάσεις κλπ. Να αλλάξεις. Αλλά η φυσική ομορφιά δεν αγοράζεται. Αυτό που λέμε όταν κάποιος έτσι είναι το DNA του. Ναι. Αν είσαι όμορφη, είσαι. Αν δεν είσαι, δεν είσαι. Αν είσαι όμορφος, είσαι. Οι καλοί τρόποι. Αν και μπορεί να πεις ότι εντάξει, μπορώ να κάνω μαθήματα. Ναι. Αν δεν το έχει κούτρα σου να είσαι ευγενής, γιατί οι καλοί τρόποι είναι μέρος του να είσαι μέσα σου ευγενής στους συνανθρώπους σου. Έτσι. Αν λοιπόν και μαθήματα να κάνεις, οι καλοί τρόποι δεν αγοράζονται με χρήμα. Συμφωνώ. Η καθαρή συνείδηση. Η καθαρή συνείδηση, έτσι, το να ξέρω ότι κοιμάμαι τη νύχτα και ότι δεν έχω να σκεφτώ ότι πήρα λεφτά διότι... έκανα κάτι κόντρα στα καθήκοντά μου ή κόντρα στον άνθρωπο απέναντί μου, η καθαρή συνείδηση δεν αγοράζεται. Δηλαδή, όσα λεφτά και αν πάρεις και να πεις εντάξει, τώρα δεν πειράζει, τα πήρα για να κάνω κάτι αντίθετο, σίγουρα τότε δεν έχεις καθαρή συνείδηση. Η ακεραιότητα δεν αγοράζεται με χρήμα. Δηλαδή, το να είσαι ακέραιος στη δουλειά σου και όχι να κάνεις να... λαμογές. Σωστά το θέτεις με μια κουβεντούλα. Ο σκοπός μας στη ζωή, το να έχεις ένα σκοπό στη ζωή, δεν εξαγοράζεται με χρήμα. Δηλαδή, έχεις σκοπό. Αν δεν έχεις... Πρέπει να είσαι εκεί focus. Ναι, αν δεν έχεις και να μου δώσεις εμένα τώρα 500 ευρώ για να έχω σκοπό, αφού από μέσα μου δεν το πιστεύω, ό,τι και να μου κάνεις, δεν εξαγοράζεται με χρήμα. Οι καλοί φίλοι. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο κεφάλαιο, οι καλοί φίλοι. Μεγάλο κεφάλαιο, ατέλειωτο. Είναι η οικογένεια που μπορεί να μην έχεις. Είναι το στήριγμά σου. Η μάνα σου, ο πατέρας σου, το αδέρφι σου. Δηλαδή είναι μεγάλο. Ο ψυχολόγος σου. Παίρνεις τηλέφωνο και λες: θέλω μια βοήθεια. Ναι. Μια κουβέντα. Ναι. Και που θα με κάνει να νιώσω καλά. Ότι δεν είμαι εκεί μόνη μου παρατημένη, ξέρω εγώ. Ναι. Μακροζωία. Δεν αγοράζεται με χρήμα. Ο Steve Jobs τα είχε όλα. Αυτό μόνο σας λέω. Και πέθανε 55, πόσο ήταν πρόπερση που πέθανε. Λοιπόν, ναι, η μακροζωία δεν αγοράζεται με χρήμα. Λοιπόν, μακάρι όποιος την έχει. Δεν αγοράζεται με χρήμα μια μέρα χωρίς αγωνίες.
Γιατί αν έχεις λεφτά, κοιτάς πώς να μην χάσεις τα λεφτά σου. Αν δεν έχεις λεφτά, κοιτάς πώς να βγάλεις καμιά ευρώ. Αν εργάζεσαι, κοιτάς πώς να κρατήσεις τη δουλειά σου. Αυτό είναι. Έτσι. Οπότε μια μέρα χωρίς αγωνίες δεν αγοράζεται με χρήμα. Ναι, ναι, μακάρι όποιος την έχει. Ναι. Το να έχεις ανοιχτό μυαλό. Δεν αγοράζεται με χρήμα. Όχι. Δηλαδή πρέπει να σκεφτείς κάτι, ότι κοιτάξτε, παιδιά, για να το δούμε ξανά αυτό. Μου λες κάτι, ας πούμε. Mm-hmm. Βρε, για να το δω καλά. Ένα ευτυχισμένο σπίτι δεν αγοράζεται με χρήμα. Δηλαδή, όσα λεφτά και να έχει μια οικογένεια, και θα θυμηθούμε ότι ακόμη και στα ανάκτορα της Αγγλίας και σε πλούσιους και σε. Και πού και πού και πού. Πράγματα, γιατί μπαίνουν μέσα και διάφοροι περιτρεχάμενοι, διάφορα ιδιαίτερα. Περιτρεχάμενοι, πρώην σύζυγοι, μπάτλερ, από εδώ, από εκεί κτλ. Ναι. Το να έχει μια ευτυχισμένη οικογένεια και εδώ στους μεταξύ μας δεν είναι εύκολο, γιατί όλοι τα κρύβουν και τα κουκουλώνουν. Ναι. Αλλά η ευτυχισμένη οικογένεια δεν αγοράζεται με δίκιο. Χρήμα. Ωραία αυτά. Ναι, καλό κάρμα. Δεν αγοράζεται με χρήμα. Αυτό. Το εξηγώ ως εξής, ότι αν εγώ ήθελα να ξεπλύνω το παλιό μου κάρμα και να πω, βρε παιδί μου, πάω σε έναν γκουρού και του λέω, σου δίνω 1000 ευρώ, ότι έχω 1000 ευρώ και του λέω, πάρε 1000 ευρώ και ξέπλυνε το παλιό μου κάρμα. Αυτός θα ξεπλύνει το δικό δηλαδή, μου. Από άλλες, ο άλλος δεν μπορεί να ξεπλύνει το δικό μου κάρμα. Η τύχη, ας πούμε, λες ότι είναι τύχη το κάρμα. Την τύχη που έχει ο καθένα μας όταν γεννιέται. Είναι όσα έχουμε κάνει και όσα δεν έχουμε κάνει. Και όσα μας βαραίνουν από το παρελθόν, τα οποία κάπως τα πληρώνουμε στη συνέχεια. Ενώ τα πληρώνουμε. Πάντα μιλάς για αυτή τη ζωή, έτσι. Όχι μόνο για αυτή μιλάω, για τις προηγούμενες δεν έχω ιδέα. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω γιατί καμία λέω, μνήμη. Το κάρμα που κουβαλάμε από άλλες προηγούμενες ζωές. Μπορεί και αυτό, το οποίο εγώ δεν το ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ αυτή τη ζωή λέω. Εάν πεις, δηλαδή, το κάρμα σου. Ό,τι και να κάνεις, θα σου δώσει άφεση αμαρτιών και ο παπάς στην εκκλησία που θα πας και θα κοινωνήσεις, θα εξομολογηθείς και τα λοιπά. Αλλά δεν σου τη δίνει επιπληρωμή ο παπάς, σου τη δίνει διότι είναι μέσα στα πλαίσια της πίστης σου. Της πίστης, ναι, και να σου αφαιρέσει αυτό το βάρος. Ακριβώς. Άρα ούτε και αυτό είναι επιπληρωμή. Mm. Γίνεται μέσα στα πλαίσια του ότι κάποιος πιστεύει και κάποιος τον απελευθερώνει. Mm. Mm. Η αληθινή αγάπη. Η αληθινή αγάπη δεν πληρώνεται. Τελικά, με το δεν την εξαγοράζεται. Όλα τα αληθινά δεν εξαγοράζονται. Τα αληθινά και τα αυθεντικά. Ναι. Θα σταματήσουμε όπου μπορούμε, έτσι δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Είμαστε... Έχουμε άλλα τρία λεπτά. Ωραία, είμαστε στο 14. Μια νέα ευκαιρία. Αυτό το να την αποκτήσει κανείς μια νέα ευκαιρία. Ή να του δοθεί μια νέα ευκαιρία. Να του δοθεί μια νέα ευκαιρία. Και εμένα. Ή και κάτι ακόμη. Να πάρεις μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Ναι, και αυτό μπράβο. Είναι ωραία. Να έχεις... Δηλαδή, εκεί που ψιλοαπέτυχες, λες, θα δώσω άλλη αρχίσω... μία... Όλα από την αρχή, ρε παιδί μου, τώρα σε άλλη και χώρα... Και τώρα πετυχαίνω. Ναι. Και το πιστεύεις. Σε άλλη χώρα, σε άλλο επάγγελμα. Αυτά είναι επίσης, γιατί είναι αυθεντικές ουσίες, αξίες, που δεν έχουν σχέση... Πίστη, στόχος. Που δεν έχουν σχέση με... Δεν εξαγοράζονται. Καθαρές αρτηρίες. Το να είναι οι αρτηρίες σου καθαρές. Δεν εξαγοράζεται με χρήματα. Δηλαδή, μπορεί να πας να βάλεις μπαλονάκια, δεν ξέρω τι, αλλά το να έχεις καθαρή αρτηρία. Έτσι. Κάτι παίζει ρόλο και η διατροφή, κάτι παίζει ρόλο και η άσκηση. Ναι, αλλά στο χρήμα είμαι εγώ. Ναι. Και λέω, εξαγοράζεται, μπορείς να το βρεις. Όχι. Να πεις παιδιά. Ναι, να πει κάποιος ότι παιδιά πληρώνω για να μου ξαναβάλετε όλες μου τις αρτηρίες. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό το πρόσεχε πιο νωρίς. Ακριβώς. Ας πρόσεχε. Λοιπόν, η εμπιστοσύνη δεν. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με την πράξη και με τις αποδείξεις που έχει ο ένας με τον άλλον. Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη επειδή κάποιος σε πλήρωσε ή επειδή κάποιος πλήρωσε και του λες πάρε 3 ευρώ για να με εμπιστευτείς. Για να εμπιστευτείς, Δεν θα σε εμπιστευτεί. Όχι, αυτό ξεκινάει από μέσα σου. Ότι είναι σου από μέσα άλλος. Σου. Και το πώς, όπως οι καλοί τρόποι που είπα πριν, το ίδιο και η εμπιστοσύνη. Αυτό είναι μια αμοιβαία διαδικασία που αν μου δώσεις, μου δείξεις εμπιστοσύνη, θα σε εμπιστευτώ. Ναι, ποιο να πω τώρα. Μια μέρα που το μαλλί να σου κάτσει καλά. Α, τι τέλειο. Τέλειο. Πληρώνεται σοφό, με χρήμα. Σοφό. Εγώ και σήμερα που έχει υγρασία δεν κάθεται το μαλλί όχι, με τίποτα. Δεν βγαίνει από ό,τι βλέπω εγώ στο μόνιτο. Δεν βγαίνει σήμερα το μαλλί. Έχει υγρασία και το μαλλί θέλει να κάνει τα δικά του. Μια μέρα που το μαλλί να σταθεί καλά εξαρτάται από τον καιρό. Όχι από τα λεφτά. Ό,τι και να βάλει και λάξει και αυτό και όχι. Να πας. Χειρότερα μπορεί να γίνει. Χειρότερα μπορεί να γίνει. Όσο τα πασπατεύει, τα μαλλιά πέφτουν. Ναι. Η τύχη δεν αγοράζεται με χρήμα.
Άμα είσαι τυχερός. Πριν το ανέφερες, η νιώτη. Mm-hmm. Η νιώτη, όσο και να βάλεις όσο μπότοξ και όσο σιλικόνη και ό,τι να, και τα, ό,τι... Να, τα νιώτα δύο φορές τα γυρατιά καμία. Ό,τι και να βάλεις, φαίνεσαι μια καλό... Διατηρημένη μιας κάποιας ηλικίας. Αλλά αποκλείεται να βάλεις 25 ετών. Αχ, βέ, γιατί μας δεν είναι. Δεν εξαγοράζονται όλα αυτά. Πες και ένα τελευταίο, έτσι πολύ πολύ, έτσι για να κλείσουμε. Μια στενά δεμένη οικογένεια. Αυτό θα πω. Αυτά. Και έχουν μείνει και πολλά, μπορούμε να το πούμε άλλη φορά. Βεβαίως. Ωραίο αυτό που είπες. Μια στενά δεμένη οικογένεια. Όταν η οικογένεια είναι σαν ομάδα και είναι αλυσίδα ανθρώπων, εμένα έτσι μου έρχεται τώρα. Και εμένα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι υποστηρικτική. Όχι αυτοί που σκοτώνονται για ένα μέτρο. Όχι, μα λόγω. Θέλω να πω, υπάρχουν οικογένειες που σκοτώνονται για ένα μέτρο χωράφι. Γης, και δεν μιλάνε. Άλλο αυτό και δεν αυτό μιλούνται επί χρόνια. Ναι. Γιατί έπεσε το παιδί έτσι και δεν το έπεσε έτσι αλλιώς. Μόνο αυτό. Επιβάλλονται στα παιδιά. Τα παιδιά δεν του μιλάνε. Δηλαδή, λέει, θα κάνω το δικό μου. Φεύγω από το σπίτι. Τρέχουν από εδώ. Εξαφανίζονται. Κάνουν, δείχνουν. Αλλά οι υποστηρικτικές οικογένειες. Η δεμένη οικογένεια δεν αγοράζεται με χρήμα. Είναι θέμα αξιών και το πώς οι άνθρωποι έχουν φτιάξει αυτό. Και όχι φω, δεμένη οικογένεια. Όχι, αληθινά. Αυτό λέμε. Να υποστηρίζεις το παιδί σου, το γιο σου, την κόρη σου. Και εσύ τους γονείς σου. Τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, να σε υποστηρίζουν και εκείνοι. Ναι. Όταν τους χρειάζεται να είσαι μαζί και να μην τραβάτε τα άκρα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Μπορεί να αποκτήσουμε ή να δημιουργήσουμε σε αυτό τη ζωή. Είναι μας τύχη. Είναι θέμα. Παιδιά, αλήθεια το λέω. Με αυτά μείναμε. Τέλεια. Μάλλον, τέλεια, τέλεια. Στο τέλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά που και τα λέμε εσείς και μιλάμε. Και εγώ ευχαριστώ. Περνάω πολύ ωραία. Και δίνουμε έτσι και ωραία... Δίνουμε ωραία tips στον κόσμο, έτσι, να ξανασκεφτεί ορισμένα πράγματα. Ακριβώς. Μια δεύτερη ευκαιρία. Τι καλό και για μας. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω, να σας πω ότι αύριο πάλι εδώ γύρω στις 3 και 10 θα είμαστε μαζί με καινούργια θέματα, καινούργια βίντεο. Καταπληκτικά, οφείλω να ομολογήσω. Σας χαιρετώ με πολλά φιλάκια, όπως πάντα, να προσέχετε τον εαυτό σας.